Από το βιβλίο «Γνώσης Άγνοια», πέμπτων φιλοκαλικές σελίδες, σελίς 17, ο τάφος της αγνωσίας. Υπάρχουν τρεις γίγαντες κακές κατά τους Άγιους Πατέρας, οι οποίοι γεννούν και ανατρέφουν όλα τα υπόλοιπα πάθη, σωματικά και πνευματικά, εντός μας, και καταδυναστεύουν την ψυχή αφού την εχμαλωτήσουν με ισχυρά δεσμά που μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να συντρίψει. Είναι η ραθυμία, η άγνοια και η λησμοσύνη. Επειδή και οι τρεις αυτοί συνδεδεμένοι μεταξύ των εθεωρήσαμε ωφέλιμο να αφιερώσουμε το λόγο στην ύπαρξη και τη δράση του. Η ραθυμία γεννά τη λησμοσύνη. Η λησμοσύνη γεννά την άγνοια. Η άγνοια λοιπόν είναι φυγάρτη της λησμοσύνης και μύτη της ραθυμίας. Εάν λοιπόν κατανικήσουμε και εξαφανίσουμε την άγνοια, τότε θα κάνουμε άτεκνον το πάθος της λησμοσύνης και αδυνατίζοντάς την, αυτή αδυνατίζει και το πάθος της οκνηρίας. Οπότε με μεγαλύτερη ευκολία θα απαλλαγούμε από την τριπλή τυραννία των παθών αυτών. Τα τρία αυτά πάθη τα γεννά η ειδονή και η καλοπέραση, η εμπαθής αγάπη και για το χρήμα και για τη δόξα των ανθρώπων, δηλαδή η φιλειδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Όλων αυτών τα προτέτια είναι η φιλαυτία, που σημαίνει ότι υπάρχει παράλογη αγάπη στο σώμα και εμπαθής προσκόλληση σε αυτό. Όλα τα κακά όντως προέρχονται από αυτήν την παθολογική αγάπη του εαυτού μας. Δεν αγαπήσαμε το επενετόν μίσος προς το εγώ μας και δια τούτο δεν δυνάμεθα να ελευθερωθούμε από τα φύλλα αυτά πάθη. Το απαρνησά στο εαυτόν δεν έγινε βίωμά μας. Η πατερική εμπειρία «δώσ' αίμα ή να λάβεις πνεύμα» είναι τόσο ευαγγελική και σύμφωνος με τους δεσποτικούς λόγους ότι όσοι θέλει εύρει την ψυχή της ζωήν αυτού οφείλει να απολέσει αυτήν. Ο άνθρωπος πίπτει όταν μέσα του υπερισχύσουν οι τρεις δυνατοί γίγαντες του κακού, η ραθυμία, η άγνοια, η λύθη. Αυτά υποστηρίζει από την πνευματική του πείρα ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής και επαναλαμβάνει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Εάν δεν κυριευτεί από την άγνοια, τη λύθη και τη ραθυμία, μένει σχεδόν άπτωτος και η χάρη του Θεού επαναπάβεται στον άνθρωπο αυτόν. Όταν ο νους μας, που είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας, εκτροχιαστεί από την καταφύση πορεία του που είναι ο ποιητής και πλάστης του, τότε αποχαυνώνεται μέσα στη λατρεία της ύλης και της μνήμης για το σώμα, πελαγώνει, πνίγεται μέσα στο άγχος και τη φιλαυτία, οικειοποιείται ότι είναι σχρόν και ευτράπελο και γίνεται σαρκικός και κτηνώδης. Στην κατάσταση αυτή η πνευματική ραθυμία απονευρώνει κάθε διάθεση για προσευχή, για ανάγνωση, για γνώση και ο νους κοίταται πτώμα εξαίσιον ζωντανός νεκρός. Ιδού γιατί ομοιάζουν με την αγνωσία τάφων. Ιδού γιατί ονομάζουν την αγνωσία τάφων οι Άγιοι Θεοφόροι διδάσκαλοι της πνευματικής ζωής. Νεκροθάφτε του νου μας είναι λοιπόν η ραθυμία, η άγνοια και η λησμοσύνη. Ο νους μας παραμένει νεκρός μέσα στον τάφο της αγνωσίας του, χωρίς πνοήν, χωρίς αίσθησιν, χωρίς κίνηση ουδεμίαν. Από αυτή την έκρωση, από την ταφή μόνον, η Θεία Χάρις μαρτυρεί να τον αναστήσει. Μόνο ο Αναστάς εκ νεκτών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών μπορεί να τον ζωοποιήσει, όπως ζωοποίησε τον τετραήμερον φίλο του Λάζαρο. Η νεκρανάσταση αυτή του νοός δεν πραγματοποιείται χωρίς την ειδική μας θέληση και χωρίς τον ειδικό μας αγώνα. Αφού πρώτα διαγνώσουμε την πραγματικότητα και εν ταπεινώσει αισθανθούμε το πτώμα της ψυχής μας, θα χρειαστεί επιμέλεια, προσευχή και προσοχή, ανάγνωση και δάκρυα και γονικλησία, νηστεία και αγρυπνία με σκοπό να ελκυστεί η Θεία Χάρις. Προπάντων όμως γνώση του τι σημαίνει απώλεια και γνώση του τι σημαίνει σωτηρία. Γνώστης του τι είναι ο Θεός και γνώστης του τι είναι ο διάβολος. Και τότε θα ακουστεί και για τον ταφέντα νου μας η γλυκητάτη και σε οποίους φωνή του Κυρίου. Λάζαρε δεύγρο έξω, και τότε νοερέ δυνάμεις θα χτυπήσουν τα σήματα της Αναστάσεώς μας. Άνθρωποι και άγγελοι θα δοξάζουν, πάσα εκτής θα συγχαρεί και θα συγχωρεύσει επί τη λαμπροφόρα Αναστάση της ψυχής μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι χωρίς να το αισθάνονται, διότι πλέον στο βαθύ σκοτάδι της αγνωσίας. Όλη η θέληση και η αγάπη των, όλη η σκέψη και ο νους των επικεντρώνονται στα εξωτερικά, στην επιφάνεια, στην επιδερμίδα, στο σχήμα, στη μορφή, πράγματα τα οποία δεν αποτελούν την ουσία του ανθρώπου. Μεγαλύτερα δυστυχία
από αυτή είναι δυνατόν να ευρεθεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιθανόν να εγνώρισαν και να ηγεύτησαν μία σταγόνα της αλήθειας, αλλά είναι τόσο υπερήφανοι στο λογισμό των που δεν μπορούν να εξέλθουν από των ασφιχτικών κλειών της ημιμάθειας, της υψηλής γνώσεως και της υψηλής πίστεως, καθώς λέγεται. Δηλαδή, όσοι έχουν μόνο υψηλή γνώση ή υψηλή πίστη, γνωρίζουν ή πιστεύουν μόνο με το αυτί ή το μάτι, με τη γλώσσα, χωρίς συμμετοχή της ψυχής, με όλη την αγάπη και τη θέληση και τον αγώνα, χωρίς μέθεξη για το αντικείμενο της γνώσης. Για το λόγο αυτό είναι ευκολότερο στους πρώτους παρά στους δεύτερους να καθαρθούν και να φωτιστούν. Η άγνοια μέσω της ταπεινώσεως είναι πιθανότερο να οδηγήσει στη μετάνοια και στην αλήθεια παρά η ημιμάθεια ή η υψηλή απνή γνώσης. Διότι στους δευτέρους μέγα εμπόδιο για το δρόμο προς την αλήθεια είναι το εγώ, η υπερηφάνεια, η αυτάρκεια, η αυτοπεποίθηση στον πλανεμένο λογισμό. Η ψυχή μας πολλά και υιοθετεί τα νόθε και ψεύτικα, όχι τα όντως αληθινά καλά, και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αγνίας των νοητών. Κατά τον τρόπο αυτόν ζούμε συχνά μία νόθων και ψεύτικη ζωή. Με τον πλούτο νομίζουμε ότι παρηγορούμε την πτωχία, αλλά ο πλούτος επιδιώκεται για την φιλιδονία και τη φιλοδοξία ή επιδιώκεται καθεαυτόν ως να είτε ο κάποιον όντως καλόν και επιδιώκεται για φιλιδονία και φιλοδοξία. Η φιλοδοξία υπάρχει εξαιτίας της αγνίας του πρώτου καλού και της αληθινής δόξης. Αιτία λοιπόν της φιλοδοξίας είναι η άγνοια, η απειρία. Αλλά η άγνοια είναι συγχρόνως ρίζα όλων των κακών. Όποιος εννόησε και εγνώρισε την φύση των πραγμάτων, από πού προήλθε και πού καταλήγει το καθένα, δεν είναι δυνατόν κατόπιν να στραφεί προς τα γήινα. Διότι είναι πράγματι γενικός κανόνας ότι η ψυχή δεν επιθυμεί εκείνο που είναι φαινομενικά καλό. Ποθεί το όντως καλόν και αγαθόν. Και αν ακόμη υποθέσουμε ότι η συνήθεια έγινε για αυτήν, δευτέρα φύσης μπορεί να νικήσει και τη συνήθεια ενισχύοντας μετά τη γνώση που εφώτισε το λογιστικό της την επιθυμία και θέληση εναντίον της συνηθείας.